τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μαζί και με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, τον Λάζαρο Κυρίζογλου, και παρουσίασα τη θέση της περιφέρειας ως προς τον τόπο που θα πρέπει να γίνει το κέντρο για τους πρόσφυγες. Σε καμία περίπτωση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν συμφωνεί στο να γίνει το κέντρο αυτό εντός του αστικού ιστού. Άρα λοιπόν προτάσεις όπως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το παλιό 424 ή το κτίριο της Ιφανέτ στην Τούμπα, που προτάθηκε από συγκεκριμένο δήμαρχο, δεν είναι κάτι, το οποίο κάτι με το οποίο η Περιφέρεια συμφωνεί. Εμείς προτείνουμε και συμφωνούμε στο να γίνει αυτό το κέντρο στο στρατόπεδο 561 ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θέρμης. Κάναμε μια γενικότερη συζήτηση για το ζήτημα με τον Γενικό Γραμματέα και ενημερώθηκα από την κυβέρνηση για το ποιος είναι ο σχεδιασμός σχετικά με τους πρόσφυγες και βέβαια στο σενάριο που κλείσουν τα σύνορα της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πω ότι του μετέφερα και τη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται τόσο σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μιας πόλης και μιας περιοχής χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Έστω λοιπόν και τώρα, καθυστερημένα, ευτυχώς έγινε αυτή η συνάντηση, έγινε αυτή η ενημέρωση και έγιναν και οι προτάσεις από πλευράς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρόταση με την οποία συμφωνούν και οι δήμαρχοι της περιοχής.